στιγμές, εγώ με τον Ολυμπιακό έζησα μεγάλες στιγμές. Το πρωτάθλημα Ελλάδος, τα δύο πρωτάθληματα Ελλάδος, όποιος μπορέσει και κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος, γενικά είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Κάναμε πολλές μεγάλες νίκες. Κάναμε νίκες που ο Ολυμπιακός δεν είχε ξανακάνει ποτέ στην ιστορία του, για παράδειγμα μέσα στη Βαρκελόνη. Κερδίσαμε τη Ρεάλ Μαδρίτη μετά από 13 χρόνια. Παίξαμε δύο τελικούς Ευρωλίγκας. Τερματίσαμε δύο φορές στις δύσκολες Ευρωλίγκες με το νέο φορμάτ, εννοώ στην τρίτη θέση του κανονικού περίοδου εδώ στην Ευρωλίγκα με έδρα. Αυτά δεν είναι εύκολα να γίνουν. Σίγουρα κρατάς τις καλές στιγμές. Δεν ξεχνάς όμως και τις κακές, γιατί από αυτές θα γίνεις καλύτερος. Νωρίτερα ακούσαμε και μια ευχή από τους ανθρώπους του Απόλλωνα να σας δούμε σύντομα, αν γίνεται και μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη σε πάγκο ομάδα Ευρωλίγκας. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα. Εντάξει, σίγουρα στην περίοδο αυτή, όπως είπα, είναι περίοδος ανασύνταξης, αλλά το μυαλό μου και το πλάνο μου είναι στο να συνεχίσω να εργάζομαι στο υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι πέρα από αυτό το διάστημα που θα εξαγοραστώ και που βγάζω ήδη, έχω